Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, σε επίσημο δόξα σε βασιλεία ουράνια, παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, ο πενταχού παρόμοιτα πάντα πληρώνω τη σαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός. Ήρθε και ασκήνωσε εν ημί και καθάρισε εν ημάς από πάση κυλίδους και σώσε τον αδελφέ της ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους ανοίξαν πώς σώζεται ο αμαρτωλός, μέρος δεύτερο. Τι λέγει η Αγία μας Παράδοση? Ποιος μπορεί να πει ποιος σώζεται ο αμαρτωλός? Μπορούν να το πούν οι σεσωσμένοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι προχώρησαν στα πνευματικά και μας έχουν αφήσει παρακαταθήκη τον τρόπο της σωτηρίας. Έχω βάλει στην ανακοίνωση και στην πρώτη ομιλία και σε αυτή τη δεύτερη ένα λόγο του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή, που είναι ο Άγιος της Αγάπης, ένας από τους Αγίους της Αγάπης. Αν από τη φύση του το αγαθό ενοποιεί και συγκρατεί τα διαιρεμένα, από τη φύση του το αγαθό συγκρατεί και ενοποιεί τα διαιρεμένα, είναι φανερό ότι το κακό διαιρεί και καταστρέφει τα ενωμένα. Πολύ σπουδαία αυτήν η κουβέντα του Αγίου Μαξίμου Ομολογητή, το οποίο, η οποία κουβέντα έχει βάση για τη σημερινή ομιλία. Τα περιεχόμενα της σημερινής ομιλίας, αγαπητοί μου, είναι τρία. Στους τρεις άξονες θα κινηθούμε. Ειδονή και οδύνη. Δεύτερον, αποτελέσματα της αμαρτωλής ζωής. Και τρίτον, τρόποι απελευθέρωσης. Από τα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας, την τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων αυτών του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, διαβάζουμε τα εξής πολύ σημαντικά. Ο φιλάνθρωπος Θεός έγινε άνθρωπος για να συγκεντρώσει την ανθρώπινη φύση στον εαυτό του. Τι ωραίο αυτό! Γιατί έγινε άνθρωπος ο φιλάνθρωπος Θεός? Για να συγκεντρώσει στον εαυτό του την ανθρώπινη φύση και να τη σταματήσει από το να φέρεται άσχημα στον εαυτό της. Πολύ βαθιά κουβέντα. Ή μάλλον να επαναστατεί εναντίον του εαυτού της και να έχει κομματιαστεί και να μην σταματά πουθενά εξαιτίας της άστατης κινήσεως της, προαιρέσεως της γύρω από κάθε πράγμα. Αυτό δεν το άντυχε ο φιλάνθρωπος Θεός, δηλαδή να φέρεται η φύση ανθρώπινη άσχημα στον εαυτό της ή να επαναστατεί εναντίον του εαυτού της, να είναι σε κομμάτια, διαλυμένη και να μην σταματά πουθενά εξαιτίας της άστατης κίνησης της, προαίρεσής της γύρω από κάθε πράγμα. Ενδιαφέρεται για όλα η ανθρώπινη φύση. Άστατη κίνηση κάνει με την έννοια της ελευθερίας που της έχει δώσει ο Θεός και δεν βρίσκεται στον εαυτό της και μάλλον κάνει κακό στον εαυτό της, και ο φιλάνθρωπος Θεός ήρθε να πάρει σάρκα, να ενσαρκώσει, να ενανθρωπίσει για να σταματήσει τον άνθρωπο αυτό να φέρεται άσχημα για τον εαυτό του. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής: επειδή κάθε κακία εκ φύσεως καταστρέφεται μαζί με τους τρόπους που τη δημιούργησαν,
βρίσκοντας ο άνθρωπος με την πείρα του ότι κάθε ειδονή τη διαδέχεται η Οδύνη, κατεύθυνε όλη την ορμή του προς την ειδονή και όλη την αποστροφή του προς την Οδύνη. Ο άνθρωπος δεν αντέχει την έννοια της Οδύνης. Θέλει μόνο την ειδονή, την ευχαρίστηση, όχι τον πόνο. Έτσι. Βρίσκοντας λοιπόν ο άνθρωπος με την πείρα του ότι κάθε ειδονή έχει ως αποτέλεσμα την Οδύνη, δεν υπάρχει καμία ευχαρίστηση, καμία απόλαυση, καμία ειδονή που να μην έχει ως συνέπεια την Οδύνη. Είναι αλληλέτητα αυτά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος κατεύθυνε όλη την ορμή του προς την ειδονή και όλη την αποστροφή του προς την Οδύνη. Είναι όμως δυνατόν αυτό να συμβεί? Δηλαδή μόνο να ειδονίζεται και να μην πονά? Για να το δούμε αυτό. Την πρώτη, την ειδονή, την υπερασπίζεται με όλη του τη δύναμη, ενώ την άλλη την καταπολεμά με όλο του το ζήλο, πιστεύοντας κάτι αδύνατο. Ενώ την άλλη την καταπολεμά ότι με τη μέθοδο αυτή θα διαχωρίσει τη μια από την άλλη και μόνη τη φιλαυτία θα έχει ενωμένη με την Οδύνη, χωρίς να της βάζει τέλος η Οδύνη. Έτσι προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει αυτή την, να σχίσει τα δύο πράγματα, την Οδύνη και την Οδύνη, να απολαμβάνει μόνο χωρίς να πονάει. Αυτό είναι όμως αδύνατον να γίνει, αδύνατον. Και έρχεται ο άνθρωπος και ενώνει τη φιλαυτία με την ειδονή, που είναι εαυτούρης ο άνθρωπος, αγαπάει πάρα πολύ τον εαυτό του με την έννοια της αγάπης που αυτός θεωρεί αγάπη, και ενώνει τη φιλαυτία με την απόλαυση και χωρίζει, προσπαθεί να χωρίσει τον πόνο, τα αποτελέσματα της απόλαυσης, δηλαδή προσπαθεί να τα χωρίσει από την ειδονή. Αλλά το πάθος φαίνεται τον κάνει να αγνοεί ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει ειδονή χωρίς Οδύνη. Γιατί είναι ανακατεμένος με την ειδονή ο πόνος. Και ας μοιάζει να μην γίνεται αντιληπτός από όσους τον έχουν, καθώς στο πάθος επικρατεί η ειδονή. Και είναι φυσικό να προβάλλει πάντοτε εκείνο που επικρατεί και να σκεπάζει ό,τι συνυπάρχει. Όταν λοιπόν διεκδικούμε την ειδονή εξαιτίας της φιλαυτίας μας και φροντίζουμε να αποφεύγουμε την Οδύνη, πάλι για την ίδια αιτία, τότε εφευρίσκουμε τα απερίγραπτα καταστρεπτικά πάθη. Με λίγα λόγια, να σας το πω τώρα αυτό. Ότι ο άνθρωπος μπροστά στο πανανθρώπινο αίτημα να μην πονάει, να μην υποφέρει, όλο και περισσότερο προσπαθεί να χωρίσει τις απολαύσεις από τις συνέπειες τους. Και όλο και περισσότερο προσπαθεί να απολαμβάνει σωματικά, λόγω της φιλαυτίας του, όλα τα πάθη. Και όσο βλέπει ότι ο Θεός επιτρέπει και πόνο ως συνέπεια της αλωτριωμένης φύσης, που είναι αλωτριωμένη φύση, είναι αυτή η οποία έχει σχέση με την αμαρτία και με τα πάθη, όσο ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτό το χώρο και βλέπει ότι ο Θεός επιτρέπει πόνους, έχει αποτελέσματα η ζωή του, τόσο αυτός θέλει να αυτονομηθεί από το Θεό και να αυτονομήσει την ειδονή των παθών από οποιοδήποτε πόνο. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Καταστρατηγεί και καταπατά τα φυσικά στοιχεία του εαυτού του. Γι' αυτό πολεμάει εναντίον του εαυτού του. Δηλαδή τι? Ο άνθρωπος, αν είναι φιλάνθρωπος, που είναι δώρο από το Θεό αυτό, αν είναι θεοσεβούμενος, που είναι δώρο το Αγίου Πνεύματος αυτό, αν είναι ελεήμων, που είναι και αυτό δώρο από το Θεό, γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος ελεήμων και ευσεβής ο Θεός, την ευσέβεια τη δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, αυτός για να απολαύσει τα πάθη, τα οποία πάθη του δημιουργούν πόνο,
καταστρέφει οτιδήποτε υγιές υπάρχει μέσα του για να μην θλίβεται από την καινοδοξία, από το πάθος, από την αμαρτία, να μην υπάρχει θλίψη. Δηλαδή, με αυτή την έννοια μπορεί να κάνει κακό στον συνάνθρωπο, γιατί απολαμβάνει την αμαρτία. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος είναι της πορνείας, δεν κοιτάζει αν δημιουργήσει πόνο σε κάποια οικογένεια λόγω της πορνικής του απόλαυσης, πέφτει με τα μούτρα εκεί. Αν του έρχεται ο λογισμός ότι ο συνάνθρωπος του υποφέρει, πονάει, αυτός το καταστρέφει αυτό με το να συνεχίζει να μπαίνει πιο βαθιά στο πάθος αυτό, χωρίς να υπολογίζει συνέπειες. Και αν ο κακός δρόμος που έχει πάρει του δημιουργεί οικογενειακά προβλήματα, του δημιουργεί πόνο στην οικογένεια, του δημιουργεί υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αφήσει ορφανά τα παιδιά του με ένα χωρισμό, δεν τον νοιάζει. Γι' αυτό βλέπουμε τόσο σκληρούς ανθρώπους. Και λέμε, μα γιατί είναι τόσο σκληρός ο άνθρωπος πια στην εποχή μας? Γιατί είναι ο άνθρωπος της ειδονής που έχει απομονώσει, που έχει διώξει από τη ζωή του την έννοια του πόνου. Δεν θέλει να πονάει. Και αν φυσικά ο πόνος είναι θεόσταλτος και έρθει με κάποια αρρώστια, για παράδειγμα, ο πόνος, ή αν έρθει με κάποια φτώχεια, με κάποια κρίση, σε αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος, μην μπορώντας να ταπεινωθεί μπροστά στο θέλημα του Θεού και να πει αυτό είναι το θέλημα του Θεού, είναι ο πόνος, ο συνέπεια των πράξεών μου, πέφτει από τα μπαλκόνια, από τον τέταρτο όροφο και αυτοκτονεί, χωρίζει από την οικογένειά του και την κάνει χι και δεν τον νοιάζει τίποτε. Και ένα άλλο στοιχείο, ότι μπορεί και να επιλέξει την ευθανασία, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο πόνος αυτός, η αρρώστια, το πρόβλημα είναι δώρο από το Θεό που πρέπει να εργαστεί. Μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση, ο πόνος αυτός είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία του Θεού στον άνθρωπο. Και ως συνέπεια στις ειδονές που έχει απολαύσει, αλλά και ως μια άλλη παιδαγωγική μέθοδος που ο Θεός την χρησιμοποιεί, όχι απλά για να συνετίσει τον άνθρωπο αυτό, αλλά ακόμα και στους αγαθούς επιτρέπει να πονούν, στους αγίους ανθρώπους, για να παίρνουν παράδειγμα και να στηρίζονται από τον πόνο τους όλοι οι άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν το Θεό. Έτσι λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος αυτονομείται και, όπως είπα, διαρριγνύει τη σχέση του με το Θεό, έχει ως αποτέλεσμα, ναι μεν, η διάρρηξη αυτής της σχέσης να γίνεται επισκοπών, γιατί ο Θεός έχει κανόνες, έχει εντολές. Και αυτός λέγει, Θεέ μου, εγώ δεν θέλω κανένας να με εξουσιάζει, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, θέλω να είμαι αυτόνομος και να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά επειδή το ό,τι θέλω το λέγει ένας άλλος άνθρωπος φύλαυτος, εγωπαθής, αμαρτωλός, που αγαπάει τις ειδονές, απομονώνεται από το Θεό για να τις απολαμβάνει. Όσο απολαμβάνει τις ειδονές, επειδή είναι αδύνατον η ειδονή να μην έχει ως αποτέλεσμα την οδύνη, προσπαθεί, όπως είπαμε, να ψυχράνει τον εσωτερικό του κόσμο, να μην έχει τα στοιχεία του ανθρώπου, ο οποίος είναι πονετικός, είναι άνθρωπος, και γίνεται θηρίο, σκληρό. Σκληρό θηρίο που δεν δέχεται ως αποτέλεσμα των πράξεών του ότι γίνονται όλες οι καταστροφές γύρω του. Δεν το δέχεται αυτό ο άνθρωπος, και τότε ο άνθρωπος και σκληραίνει, και όταν θούν τα χτυπήματα από το Θεό, που ο Θεός τότε λογίζεται ως τιμωρός, ενώ είναι τα αποτελέσματα ότι γύρισε την πλάτη του στο Θεό, η τιμωρία είναι αυτονόητη, τότε δεν μπορεί να δικαιολογήσει το Θεό και λέει, ο Θεός κάνει κρίματα και αμαρτίες που με βασανίζει. Γιατί δεν έχει αυτογνωσία.
ότι αυτός απομονώθηκε, γύρισε την πλάτη του στο Θεό, ζει εγωκεντρικά με τον εαυτούρι του, τη φιλαυτία, απολαμβάνει τις ειδονές, έχει απομονώσει και έχει ξεχάσει ότι υπάρχει και η οδύνη ως δώρο Θεού να την ψηλαφίσει, να τη γευτεί, να τη μετρήσει, να την εκτιμήσει ως δώρο Θεού, και απομονωμένος ζει σε έναν κόσμο εγωκεντρικό. Γι' αυτό έχουμε σήμερα, επαναλαμβάνω, ανθρώπους οι οποίοι στην οικογένεια είναι σκληροί, στην προσωπική του ζωή για τον εαυτούρι τους είναι μια χαρά, για όλους τους άλλους όμως δεν δίνουν, γιατί από τα πάθη τους και από τις αμαρτίες τους έχουν πείσει τον εαυτό τους και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση σκληρότητας στην ψυχή τους, να μην αγαπούν κανέναν και, όπως είπα, να μην μπορούν να αντέξουν για τίποτε. Γι' αυτό, για αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκτός σχέσης με το Θεό, ο θάνατος είναι τραγικός. Η αρρώστια είναι ανυπόφορη. Δεν μπορεί να... γιατί δεν τη συνδέει με την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, στα αποτελέσματα μιας τέτοιας αμαρτωλής ζωής, τα οποία πολύ ωραία τα περιγράφει ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος, ως τα οψώνια της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος, και ο πνευματικός και ο σωματικός. Σωματικός πώς? Πώς, όταν εσύ είσαι μέσα στο πάθος, όταν εσύ, για παράδειγμα, έχεις το πάθος του καπνίσματος και από τα τσιγάρα που κάνεις μειώνεις τη ζωή σου κατά μια δεκαετία, αυτό δεν είναι μια αυτοκτονία? Και άλλα πολλά, είπα τώρα το τσιγάρο, και άλλα πολλά τα οποία συμβαίνουν από την κακή συμπεριφορά που έχουμε προς τον εαυτό μας, που νομίζουμε ότι τον αγαπούμε αλλά τον βλάπτουμε. Είναι, τώρα θυμήθηκα ξανά εκείνο με το κρασί που δεν το θυμόμουν την προηγούμενη φορά, που υπήρχε μια ταμπέλα έξω από την λαοδηγήτρια στην Ανοπόλη που έλεγε ότι, παιδί μου, έλεγε ο ιερεύς σε έναν μέθησο, μην πίνεις κρασί, το κρασί είναι εχθρός. Και αυτός λέει, μα η Αγία Γραφή λέει να αγαπούμε τους εχθρούς. Και ο παπάς του λέει να αγαπούμε τους εχθρούς, αλλά μην τους καταπίνουμε. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, πού θα καταλάβει αυτός ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο πότης, ο αλκοολικός, ότι το ποτό τον καταστρέφει? Δηλαδή πέφτει στα πατώματα, στα πεζοδρόμια, ξερνάει παντού, αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να το... Και πάει στην οικογένεια και δημιουργεί βίαιες καταστάσεις με το σπίτι, δέρνει τη γυναίκα του, δέρνει τα παιδιά του. Δεν είναι μόνο υπό την επίρρεια του ποτού, αλλά είναι γιατί έχει σκληρύνει αυτός ο άνθρωπος και κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, η καλοπέρασή του. Που η καλοπέραση αυτή πάλι σκοτώνει τον εαυτό του, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Γιατί ως φύλαυτος που είναι, νομίζει ότι αφού τη βρίσκει αυτός, είναι πολύ καλά. Και φυσικά, παιδιά, στην πορεία δαιμονίζεται. Δαιμονίζεται γιατί γίνεται ένας αιωσφόρος. Αν ο Θεός μπορέσει να περάσει μήνυμα μέσα του και να συναισθανθεί την κατάστασή του, θα είναι θαύμα. Και σε αυτό το σημείο έχω εντάξει την αρχική θέση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, ότι αν από τη φύση του το αγαθό ενοποιεί και συγκρατεί τα διαιρεμένα, είναι φανερό ότι το κακό διαιρεί και καταστρέφει τα ενωμένα. Γιατί από τη φύση του το κακό είναι κάτι που διασκορπίζεται, είναι άστατο, πολύμορφο και διαιρετικό. Γι' αυτό, εφόσον το κακό διαιρεί τα ενωμένα, είναι φυσικό να καταλάβουμε γιατί υπάρχει η διάλυση στις οικογένειες. Διαλύονται σήμερα οι οικογένειες επειδή το κακό διαφεντεύει σε αυτές και επειδή είναι άνθρωποι των παθών τα μέλη της οικογένειας, γι' αυτό διαιρούνται. Διαιρούνται και χαλούν οι φιλίες. Σήμερα φιλία δεν υπάρχει πραγματική. Δεν υπάρχει. Προδοσία υπάρχει. Φιλία δεν υπάρχει. Διαλύονται οι ενορίες και διαλύονται και οι εκκλησίες. Να το πούμε, μέχρι σε αυτό το σημείο φτάνει ο άνθρωπος του πάθους,
βρίστε παντού. Βρίστε στην οικογένεια, βρίστε στην κοινωνία, βρίστε στα σχολεία, βρίστε στο στρατό, βρίστε στην εκκλησία, βρίστε παντού. Και επειδή είναι φορέας διαίρεσης, γι' αυτό αλλοιώνει, γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός είναι αυτονομημένος όπου και να βρίσκεται. Ακόμα και ο άνθρωπος της εκκλησίας είναι αυτονομημένος από το Θεό, είναι του κακού άνθρωπος, υπηρέτης του κακού, υπηρέτης του διαιρετού. Και διαιρεί και σχίζει την εκκλησία. Διαιρεί και σχίζει την οικογένεια. Στην ουσία διαιρεί και σχίζει αυτόν καθ' αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει απομονώσει τις δύο αγαστές φίλες, δεν ξέρω αν το λέμε σωστά, τις πιο καλές φίλες που υπάρχουν από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, την Ειδονή από την Οδύνη. Είναι φίλες αυτές, η Ειδονή και η Οδύνη, που δίνουν το μέτρο της απόλαυσης. Το μέτρο της απόλαυσης. Και βάζουν τα πράγματα σε βαθμίδες μετρήσιμες και από τον άνθρωπο ακόμα, για να δει πόσο απέχει από το Θεό. Δεν θα ήταν μισός ο λόγος αν πάνω σε αυτή την ανάλυση που κάνουμε τώρα βάσει των πατέρων του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, για το πόσο καταστροφικό είναι να μην εκτιμούμε την Οδύνη, να μην εκτιμούμε τον πόνο, να μην το μετρούμε, πρέπει να σας πω από την αρχή ότι ο πόνος λυτρώνει από τα αμαρτήματα. Δεν είναι μια τιμωρία από το Θεό επειδή απομονώθηκες από Αυτόν. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα της αμαρτίας σου μόνο επειδή έστρεψες τα νότα σου στο Θεό και δεν τον λογαριάζεις. Αλλά είναι ο πόνος και ένα στοιχείο, δώρο του Θεού, για να μπορέσεις να απελευθερωθείς από τα πάθη, αλλά και να σας πω και το άλλο που το λέγει ο Απόστολος Παύλος, να κάνεις και κανόνα για ό,τι έχεις κακό δημιουργήσει στον κόσμο αυτό στα 20, 30, 100 χρόνια που έζησες. Κανόνα! Το λέγει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής αυτό. Στην 13η επιστολή από την έκφραση μοναχικής εμπειρίας λέγει ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ότι η χάρις του Θεού δεν έγκυται εις τους χρόνους. Η χάρις του Θεού δεν έγκυται εις τους χρόνους, αλλά εις τον τρόπον και στο έλεος του Κυρίου. Η πείρα δια της πράξεως αποκτάται με χρόνους. Η δε χάρις, δια τούτο λέγεται χάρις, δηλαδή δώρο χάρισμα, εξαρτώμενο από το Θεό και διδόμενον αναλογία θερμότητας πίστεως, ταπεινώσεως και καλής προαιρέσεως, ευθύς όπου αληθώς μετανοήσει ο άνθρωπος, το πλησιάζει η χάρις και με το ζήλο αυξάνει. Η δε πείρα ζητεί πολυχρόνιον άσκηση. Ωραία αυτά. Για να δούμε όμως στην πορεία, γιατί δεν είναι μόνο, υπάρχουν μερικοί που λένε «Α, τώρα εγώ βρήκα το Θεό, έτσι, είμαι στην εκκλησία, εξομολογήθηκα, κοινώνησα και τώρα θα πετάω. Δεν θα έχω προβλήματα, δεν θα έχω δίνες, δεν θα έχω πόνους, δεν θα έχω αρρώστιες». Λέγει ο Άγιος, προπαντός άλλου πράγματος, ο ζητών χάριν παρακυρίου οφείλει να υπομένει τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Καθεοδήποτε τρόπο μας έρθουν, έτσι είναι αυτονόητο αυτό. Είδε και εν καιρό πειρασμού, αν όμως τον καιρό του πειρασμού δεις ανασχετή και δεν δείξει αρκούσα υπομονή, μήτε η χάρη σε παρακούσα θα έρθει, μήτε η αρετή τελειούται, μήτε χαρίσματος αξιούται. Αν δηλαδή στον καιρό του πειρασμού, του πόνου, της αρρώστιας, του διωγμού δεν δείξει υπομονή αρκούσα, τότε δεν θα έρθει ούτε αρκούσα η χάρις. Δεν θα του φτάσει η χάρις. Δεν θα τον παρηγορήσει ο Θεός. Τότε αυτό που ακούμε στο Ευαγγέλιο, ότι ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είστε βαριά φορτωμένοι, να σας ξεκουράσω, να σας αναπαύσω, τι σημαίνει? Ότι πρέπει να συνδέσεις τη ζωή σου με τον Χριστό για να το κάνει αυτό. Ο Θεός δεν βλέπεται, είναι αόρατος, αλλά διαμέσων της γνώσεως βλέπεται.
της θεογνωσίας. Η γνώση αυτή είναι η θεωρία. Δηλαδή όταν αισθάνεσαι ότι είναι πλησίος ο Θεός και εντός του Θεού περιστρέφεσαι και ότι κάμνης το βλέπει και προσέχεις να μην το λυπήσεις, διότι εντός και εκτός όλα τα θεωρεί, τότε δεν αμαρτάνεις, διότι τον βλέπεις, τον αγαπάς και προσέχεις να μην το λυπήσεις, ότι εκ δεξιών σου εστί. Πας λοιπόν, όπου αμαρτάνει, δεν θεωρεί το Θεό, αλλά είναι τυφλός. Να λοιπόν γιατί μιλήσαμε νωρίτερα για τον εγωκεντρικό άνθρωπο που έχει διαρρήξει τη σχέση του το Θεό στη ζωή. Ποιος αμαρτάνει? Αυτός που είναι τυφλός και δεν βλέπει ότι παντού, πανταχού παρών είναι ο Θεός. Και τώρα που μιλάω είναι εδώ, και όταν θα πάω στο σπίτι μου είναι εκεί, και κάτω από την κουβέρτα μου είναι εκεί, και μέσα στην τουαλέτα είναι εκεί, και στον δρόμο που περπατάω είναι εκεί. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Αν έχω την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, μου λένε πολλοί δυστυχείς άνθρωποι, δεν αισθάνομαι το Θεό στη ζωή μου. Αν δεν αισθάνεσαι το Θεό στη ζωή σου, πρώτον είσαι δυστυχισμένος, γιατί δεν αισθάνεσαι τη χάρη του, και δεύτερον είσαι ανεξάρτητος, μεμονωμένος και κάνεις ό,τι θες. Το οποίο το κάνεις ό,τι θες σε καταστρέφει, γιατί δεν υπόκειται η ζωή σου στον έλεγχο της παρουσίας του Θεού. Εδώ πρόκειται για έναν έλεγχο που είναι για εμάς τους χριστιανούς ευεργετικός. Πόσο ευεργετική, για παράδειγμα, είναι η σχέση μας με τον πνευματικό, όταν ο πνευματικός μας προσέχει, μας δίνει προσοχή, και όταν ο πνευματικός δεν μας δίνει προσοχή? Πόσο διαφορετικό είναι αυτό? Όταν μας προσέχει, ναι μεν μπορεί και να μας μαλώσει κιόλας για αυτό που κάναμε ή για αυτό που δημιουργούμε στη ζωή μας, μπορεί να μας μαλώσει κιόλας και κάτι στραβό, αλλά μας αρέσει το μάλωμα. Στο Άγιον Όρος έχουν μάθει, κάποτε ο γέροντας μάλωνε τους μοναχούς, τους είχε μαζέψει και τους μάλωνε, τους τσαλάκωνε. Και εγώ νέος εκεί, εντελώς χαλάστηκα. Πω, πικράθηκα, αναστατώθηκα, στεναχωρέθηκα. Και ήρθα, ρώτησα τους μοναχούς, λέω, πώς αισθανθήκατε? Εμείς λέει, περιμένουμε τέτοιες στιγμές να μας μαλώσει ο γέροντας, γιατί δείχνει ενδιαφέρον για μας. Αυτός είναι ο Θεός, ο οποίος, ο καημένος ο άνθρωπος, δεν θέλει το Θεό δεν θέλει να τον έχει πολύ κοντά του, γιατί το πολύ κοντά του δημιουργεί συνέπειες, δημιουργεί εξαρτήσεις. Δεν θέλει τέτοια πράγματα. Δεν θέλει την εξάρτηση από το Θεό, νομίζοντας ότι θα μείνει ανεξάρτητος. Αλλά το αποτέλεσμα της ανεξαρτησίας από το Θεό, όπως είπα και τις προάλλες, είναι η σχέση του με τον διάβολο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που λέει ο άνθρωπος, θα ακολουθήσει τον τρίτο δρόμο, που είναι δηλαδή ένας δρόμος χωρίς Θεό και χωρίς διάβολο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι η έννοια αυτή, ότι η απομάκρυση από το Θεό δημιουργεί οδύνες, δημιουργεί πόνο, δημιουργεί ασθενήματα, δημιουργεί διαιρέσεις. Αυτό, διαιρέσεις. Όταν λοιπόν μέσα μας αισθανόμαστε σχίσματα και διαιρέσεις, μέσα μας σαν προσωπικότητες, σαν άνθρωποι, και όταν αυτό το βλέπουμε και στη σχέση με τον πνευματικό μας, ότι υπάρχει διαίρεση με τον πνευματικό μας, και αυτό επεκτείνεται στην οικογένεια και στον Θεό, τότε αυτό πρέπει να είναι ένα καμπανάκι, όσο έχουμε καιρό και όσο δεν έχει πορωθεί η συνείδησή μας, να καταλάβουμε ότι ανεξαρτοποιηθήκαμε. Δηλαδή κάνουμε πράγματα τα οποία δεν είναι ευλογημένα από τον πνευματικό. Κατ' επέκταση δεν είναι ευλογημένα από τον Θεό. Φωνάζει εκείνος. Μας δίνει εντολές. Διαβάστε, ακούστε, βάζετε τα όργανα του, τους ιερείς, να φωνάζουν, να μας ελέγχουν. Αλλά εμείς θέλουμε καλύτερα να δώσουμε εμπιστοσύνη στη δικιά μας έννοια πώς να ζήσουμε. Γι' αυτό σας είπα και τις προάλλες, ότι σε όλα τα πράγματα ο άνθρωπος έχει τον πρώτο λόγο. Λέει, για μένα αυτό δεν είναι αμαρτία. Έτσι. Λέγει ο κλέφτης ότι για να κλέψω μια τράπεζα δεν είναι αμαρτία. Λέγει ο πόρνος, το να πάω και να χαλάσω 10 σπίτια δεν είναι αμαρτία. Το να αγαπήσω έναν μουσουλμάνο, λέει μια κοπέλα, δεν είναι αμαρτία. Το να καπνίσω 5 πακέτα τσιγάρα μέχρι τις 2 τη νύχτα δεν είναι αμαρτία. Το να χτυπήσω και 5 ηρωίνες δεν είναι αμαρτία. Όλα δεν είναι αμαρτία. Αν μείνεις στο ανθρώπινο,
όλα δεν είναι αμαρτία. Δεν ξέρουμε γιατί ο άνθρωπος δεν βλέπει την πραγματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους νόμους του κράτους. Λέει, για μένα λέει, δεν είναι αμαρτία η παράβαση του κόκκινου φαναριού του σηματοδότη. Δεν είναι αμαρτία, μου λέει ένας, το να παραβαίνω το κόκκινο σηματοδότη. Άμα το παραβείς όμως, θα σκοτώσεις άλλους. Δεν είναι αμαρτία, λέει, το να σκοτώσω και τον άλλον. Δεν είναι αμαρτία. Ο άνθρωπος χωρίς Θεό όλα τα θεωρεί βάσει, είπα λίγο χοντρά πράγματα, αλλά βάσει της προσωπικής του κατάστασης τα θεωρεί όλα. Αυτός έχει βγάλει έναν νόμο και έναν κανόνα μόνο για τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει, μόλις του πεις θα νηστεύεις κρέας και γαλακτοκομικά, εγώ, λέει, θέλω να κάνω νηστεία ανάποδη. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η νηστεία. Πρέπει να, πριν κοινωνήσεις, να με εξομολογήσει. Ούτε αυτό μου αρέσει, λέει ο χριστιανός. Ούτε αυτό μου αρέσει. Εγώ θέλω να μην εξαρτώμαι από εντολές και από κανόνες. Δηλαδή να είμαι ένας αναρχικός χριστιανός που κάτω οι αφέντες, κάτω οι διευθυντές, κάτω οι πρόεδροι, κάτω οι αρχηγοί. Δεν θέλει να έχει εξάρτηση και νομίζει ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο, χωρίς εξάρτηση από το Θεό, θα μπορέσει να ζήσει χωρίς οδύνη στη ζωή του. Αλλά όταν θα έρθει η οδύνη, θα είναι ανυπόφορη και αυτός ο απομονωμένος από το Θεό άνθρωπος θα προτιμήσει την ευθανασία από το φυσικό θάνατο. Γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι εκείνος επέτρεψε ή ότι, αν δεν πιστεύει στο Θεό, ότι η φύση του θα τον ταλαιπωρήσει μέχρι τέλους. Γιατί έχει μάθει να ζει χωρίς οδύνη και να εκτιμά τα πράγματα απομονωμένος από τους πόνους. Έχει πέσει με όρη του τη διάθεση απλώς να ειδονίζεται, να απολαμβάνει, να περνάει καλά χωρίς να συμβαίνει τίποτε κακό γύρω του. Δεν θα ξανακάνω την ανάλυση που έκανα νωρίτερα. Πιστεύω ότι ήταν περίπου κατανοητό ότι αυτή η απομόνωση από το Θεό δημιουργεί χάσμα μέγα μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και απομονώνει τις δύο αδελφάδες αυτές, τις αγαπημένες εκ της δημιουργίας του κόσμου, που δεν είχε εμφανιστεί μέσα στον παράδεισο αυτό, αλλά αμέσως με την πτώση της Εύας και του Αδάμ, οι αδελφάδες έγιναν ένα. Η ειδονή το να φάω τον απογορευμένο καρπό δημιούργησε την οδύνη, το χάσιμο του παραδείσου, την απώλεια του παράδεισου. Και είμαστε όλοι εμείς τώρα πια εκτός του παραδείσου και πρέπει να αγωνιστούμε για να μπούμε εκεί. Το δρόμο μας τον άνοιξε ο Χριστός με την παρουσία του. Βασιλείπουργο, με σχισματικούς δεν είναι αμαρτία. Τίποτα, από εκεί και πέρα τίποτα δεν είναι αμαρτία. Από εκεί και πέρα. Γιατί απομονώνεσαι και λες, άσε τι έλεγαν οι πατέρες. Δεν με ενδιαφέρει και εγώ πατέρας είμαι, βγάζω τους δικούς μου κανόνες. Αυτό θα πει εγωισμός, φιλαυτία, φιλοδοξία και καινοδοξία κατά βάση. Στο δρόμο όμως, στο πώς ο αμαρτωλός πρέπει να επανέλθει στην φυσική κατάσταση της σχέσης του με το Θεό, όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά, ο Χρυσόστομος και όλοι οι πατέρες δίνουν τη λύση των προβλημάτων μας. Έπεσες, σήκω. Αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο, γιατί στην ουσία τι σου λέει. Σου λέει, αδελφέ μου, άπλωσέ μου το χέρι. Εγώ θα το έλεγα και διαφορετικά που μου το είπε ο Δημητράκης, ο εγγονός μου. Λέει, το χέρι είναι απλώς ή το δαχτυλάκι. Το δαχτυλάκι. Άπλωσέ μου το μικρό το δαχτυλάκι έτσι. Ο Θεός, αν του κάνεις την κίνηση έλα, δεν χρειάζεται να το πεις έλα Θεέ μου, έτσι με το μικρό το δαχτυλάκι έλα το κάνεις. Αυτός ο οποίος, αυτός είναι ο Θεός μας. Δεν του ξεφεύγει ούτε ο παραμικρός αναστεναγμός, ούτε το παραμικρό δάκρυ του αμαρτωλού ανθρώπου. Πιάνεται από αυτό για να κάνει τη δουλειά και το μικρό δαχτυλάκι αν κουνήσεις προς το Θεό, αυτός αμέσως
ψαρεύεται. Γιατί είπαμε την προηγούμενη φορά, πρέπει να γίνεις ψαράς, να ψαρεύεις το Θεό, να ψαρεύεις τη χάρη του Θεού. Να τον ψαρέψεις το Θεό και με το μικρό δαχτυλάκι αυτός το βλέπει σαν δόλωμα και έρχεται και ψαρεύεται ο Θεός. Μας δίνει λοιπόν αυτό το «και πάλιν έπεσες», μας λέγει ο Ιωσήφου ησυχαστής, «πάλιν ανάστα». Μα λέει πόσες φορές θα πέφτω και θα σηκώνομαι. Το σημαντικό είναι να μην σε νοιάζει η πτώση. Γιατί η πτώση είναι αυτονόητη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πέσει. Για μένα το πνευματικό και για όλους εμάς πρέπει να είμαστε άνθρωποι της συγχωρήσεως σε κάθε έναν ο οποίος ζητά συγχώρεση. Έπεσα. Αυτονόητο. Το αυτονόητο όμως θα έπρεπε να είναι η Ανάσταση. Το να σηκωθείς. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι της πτώσης που έχουμε σχέση με τον διάβολο, ο διάβολος είναι ο μεγαλύτερος μαθητής της αμετανοησίας. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος της αμετανοησίας. Αν καθίσεις με τον Χριστό, θα μάθεις να είσαι συγχωρητικός, το υπηκές ημών γνωστό της πάση, να είσαι επιικής, να είσαι και άνθρωπος της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Να ζητάς και συγχώρεση. Να έχεις την έννοια της πτώσης και της μετάνοιας. Ο διάβολος δεν το έχει αυτό. Αν είσαι παιδί του διαβόλου, δηλαδή ζεις σε μια ζωή με απόσταση από το Θεό, τότε είσαι άνθρωπος όχι μόνο σκληρός, αλλά δεν έχεις και την έννοια της χριστιανικής συγχώρεσης και συγχωρείς, αν συγχωρείς, πάλι κατά βούληση. Ενώ εμείς θα πρέπει να συγχωρήσουμε και τους εχθρούς μας, οι χριστιανοί. Γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Και σε κάθε ένα που ζητά συγγνώμη, θα πρέπει να του δίνουμε τη συγχώρεση. Γιατί η συγγνώμη και η συγχώρεση είναι η μεγαλύτερη δωρεά του ανθρώπου στην ανθρώπινη φύση. Και να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Σήμερα να βάλουμε αρχή. Και αν έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας, ακόμα και αν δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά που έχουν αποτελέσματα διχασμού, σχίσματος, διαίρεσης, τότε να πάμε να ζητήσουμε συγχώρεση, όχι γιατί καταλαβαίνουμε τα λάθη μας, αλλά γιατί δημιουργήσαμε, είμαστε κι εμείς υπέτειοι της διαίρεσης. Ασχέτως αν ακόμα δεν έχουμε την αυτογνωσία να καταλάβουμε ότι φταίμε κι εμείς για τη διαίρεση. Γιατί σε μια διαίρεση δεν φταίει μόνο ένας. Για να γίνει διαίρεση χρειάζονται δύο. Δεν φταίει μόνο ένας. Αλλιώς δεν θα είναι διαίρεση, αλλιώς θα είναι φευγιό, έφυγα. Αν φύγεις, δεν διαιρείς. Διαίρεση θα πει σκίζω. Σκίζω. Βέβαια και το φευγιό σκίσιμο είναι. Και αυτό είναι σκίσιμο. Αλλά στην ουσία χρειάζονται δυο άνθρωποι για να φέρουν το σχίσιμο μέσα στην οικογένεια, μια που μιλήσαμε και για την οικογένεια. Ποτέ δεν φταίει μόνο ο ένας. Ίσως ο ένας φταίει παραπάνω, αλλά ίσως ο άλλος δεν έσκυψε όσο θα έπρεπε για να το κερδίσει, για να την κερδίσει. Χρειάζονται λοιπόν να έχουμε τη χριστιανική έννοια της συγχωρήσεως, αλλά πρωτίστως εμείς οι αμαρτωροί άνθρωποι χρειάζεται να έχουμε την έννοια το να σηκωνόμαστε από τη λάσπη που βρισκόμαστε. Είχα δει, τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου η εικόνα εκείνη από ένα έργο του Μελ Γκίμπσον για Αποκάλυπτο, όπως το έλεγαν, Αποκάλυπτο νομίζω, με κάτι Ινδιάνους τους Μάγια, που αυτός ο Ινδιάνος γλίτωσε από τη σφαγή και καθώς έτρεχε να σωθεί έπεσε μέσα σε μια κινούμενη άμμο. Και λες, πάει, τελείωσε εδώ. Ο αγώνας αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτό πρέπει να είναι ο χριστιανός. Να πέσεις μέσα στη γινούμενη άμμο και να βρεις τον τρόπο, παρόλο ότι οι συνθήκες θα είναι αντίξωες και όλα εναντίον σου, να βρεις τον τρόπο να βγάλεις το χέρι σου και να κρατηθείς από το κλαδί που είναι γερό και είναι έξω από το λάκκο αυτόν. Και με αυτό το κλαδί σώθηκε αυτός. Και θέλω να πω ότι αυτό να κάνεις εσύ. Το κλαδί και τα κλαδιά και τους τρόπους σωτηρίας θα τα βρει ο Θεός. Εσύ, καλό μου παιδί, έπεσες
σήκω, γιατί μόνο έτσι μπορείς να δώσεις πληροφορία στον ουρανό ότι ενδιαφέρεσαι για την πνευματική σου κατάσταση και για την σωματική σου. Λέγει ο παππούς Ιωσήφ πάνω σε αυτό, γιατί οι τρόποι της να απαλλαγείς από την αμαρτία, είναι δεδηλωμένοι. Βιωματικά της έζησαν την αμαρτία οι Άγιοι, βιωματικά και αυθεντικά αμάρτησαν και βιωματικά και αυθεντικά σηκώθηκαν. Ουρανοδρόμος εκλήθης, αδερφέ, δεν είναι θαυμαστό να σκοντάφτει εκείνος που τρέχει. Τρέχει. Φυσικό είναι ότι θα πέσει κάποια στιγμή. Θα σκοντάψει. Έτσι. Δεν είναι θαυμαστό αυτός που τρέχει να πέσει. Μόνο θέλει να έχει υπομονή και μετάνοια εις κάθε στιγμή. Όθε, βάζε μετάνοια συνεχώς όταν σφάλεις και μη χάνεις καιρό. Καθότι όσον αργείς να ζητήσεις συγχώρηση, τόσο δίδεις άδειαν εις των πονηρών να απλώνει μέσα σου ρίζες. Μη τον αφήνεις να κάνει νεύρα εις βάρος σου. Λοιπόν, μην απερπίζεις επίπτων, αλλά ηγυρώμενος πρόθυμα βάζε μετάνοια λέγον: συγχώρεσέ με, Χριστέ μου, άνθρωπος είμαι και ασθενής. Ω, αυτό όμως είναι μια αναγνώριση της ασθένειας, που ο εγωιστής άνθρωπος δεν πιστεύει ότι είναι άρρωστος. Πρέπει δηλαδή να καταλήξεις να φτάσεις στον πάτο. Ας το πω και έτσι. Ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Να φτάσεις στον πάτο και να βρεθείς τετατέτ με τον εαυτό σου αρχικά και να πεις: κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει παρά μόνο ο Θεός. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός σε πολλές περιπτώσεις και θα σας το πω όπως το αισθάνομαι. Θα είσαι πολύ τυχερός αν βρεθείς στον πάτο. Αν βρεθείς στον πάτο, στα τάρταρα, θα είσαι πολύ τυχερός να βρεθείς στην κόλαση. Αυτός που βρέθηκε στην κόλαση και είδε τη γεύση και την πίκρα της κόλασης, αυτός δεν θέλει να ξαναγυρίσει εκεί. Είναι πια συνειδητοποιημένος ουρανοδρόμος. Ξέρει ότι δεν θέλει και αμέσως μόλις πέσει, δεν θέλει να αφήσει το διάβολο να βάλει ρίζες μέσα στην ψυχή του. Γιατί ο διάβολος αυτός είναι. Ο διάβολος μόλις βρει ευκαιρία ριζώνει. Κάνει ρίζες. Και ξέρεις πόσο δύσκολα ξεπατώνεται μετά. Εδώ στα χωράφια, αν ριζώσουν τα παράσιτα, δεν ξεπατώνονται εύκολα. Ψάχνουν οι άνθρωποι να βρούνε για τα αυτά, να τα αποξηραίνουν με φάρμακα, με το έτσι. Ψάχνουν και πάλι αυτά ζουν. Ζουν τα πάθη. Ο διάβολος κάνει ρίζες. Πώς μπορεί να μην κάνει ρίζες ο διάβολος, και αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα για τον αμαρτωλό άνθρωπο? Μόνο όταν πέφτει στην αμαρτία και αμέσως ζητά συγχώρεση. Συγχώρεσέ με, Χριστέ μου, και εμείς τη συγχώρεση τη γνωρίζουμε, όπως και ο Άγιος Ιωσήφ Ισυχαστής και όλοι οι Άγιοι, στο πετραχύλι του πνευματικού θα καταλήξεις. Αλλά πριν καταλήξεις στο πετραχύλι του πνευματικού, να βοηθήσεις τον εαυτό σου να έρθει σε μετάνοια, να ζητήσεις συγχώρηση από το Θεό, από τους Αγίους, από την Παναγία, από τους συνανθρώπους σου. Μπορείς όλα να τα τακτοποιήσεις και μετά να πας τακτοποιημένος στην εξομολόγηση και να πεις το αμάρτημά σου και να σου διαβάσει και τη συγχωρητική ευχή ο παπάς, και τότε θα εξαλειφθεί πλήρως η αμαρτία σου, επειδή θα εξαλειφθεί πλήρως η αμαρτία σου, γιατί θα έχει προηγηθεί μετάνοια και απόφαση να μην ξαναπέσεις. Θα πέσεις, αλλά θα σηκώνεις αμέσως. Δεν θα προλαβαίνει ο διάβολος από εδώ και πέρα να κάνει ρίζες στη ψυχή σου. Είναι φυσικό βέβαια να πω και αυτό, επειδή τώρα διάβασα αυτό που λέγει εδώ ο παππούς Ιωσήφ και έχει πολύ δίκιο, πάρα πολύ δίκιο. Είναι φυσικό ότι αυτός ο οποίος πέφτει, ο άνθρωπος ο απομονωμένος από το Θεό, ο ανεξάρτητος,
άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στα πάθη και στις αμαρτίες, είναι πολύ φυσικό, πολύ φυσικό, να μην βρίσκει τη χαρά. Λένε οι άνθρωποι Σαββατοκύριακο, θα ψυχαγωγηθώ, λένε. Δηλαδή με την έννοια ότι θα σταματήσω να κάνω ό,τι έκανα και τώρα θα απολαύσω. Θα απολαύσω, θα ξεκουραστώ, θα γευτώ, θα φάω, θα πιω, θα ξενυχτήσω, θα κάνω ό,τι θέλω, θα ψυχαγωγηθώ. Και τη Δευτέρα το πρωί είναι πιο άδειος από ό,τι ήταν την Παρασκευή που τελείωσε η δουλειά. Πιο άδειος. Γιατί δεν ψυχαγωγήθηκε. Γιατί ο άνθρωπος από μόνος του νομίζει η ψυχαγωγία είναι να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να απολαύσει. Και επειδή πέφτει τα Σαββατοκύριακα, ακόμα και ο χριστιανός, περισσότερο από τις άλλες μέρες, σε αμαρτήματα, γι' αυτό ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν είναι ποτέ χαρούμενος. Και δεν είναι ποτέ χαρούμενος μέχρι να μάθει να ζητά μηχανή χρόνο. Να ζητά έγκαιρα συγγνώμη από τον Θεό. Να μην χάνει χρόνο. Πολλές φορές εγώ την έχω πατήσει έτσι. Σας έχω πει ότι έχασα χρόνο. Ο γέροντας μου έλεγε, μη χάνεις χρόνο. Δεν σε θέλω αναμάρτητο και μακριά μου, αλλά αμαρτωλό και κοντά μου. Μη χάνεις χρόνο. Μα λέει, μα γέροντα, δεν μ' άρεσαν τα μούτρα σου, του λέγα. Μη ήσουν αυστηρός, δεν με κοιτούσες καλά, με κοιτούσες λοξά, με κοιτούσες κάπως. Φοβόμουν να έρθω. Μη χάνεις χρόνο. Αυτό είναι όλο. Γιατί αυτό το οποίο δημιουργεί η απόσταση από το Θεό είναι τόσο βαριά λύπη που φέρνει θάνατο. Πώς το λέγει ο παππούς. Ώστε ο σάκης πίπτης, όσες φορές και να πέσεις, πάλι να εγείρεσαι και ευθύς να ζητήσεις συγχώρηση. Μη κρύπτεις λύπην εις την καρδία σου. Διότι η χαρά του πονηρού είναι η λύπη. Η αθυμία εξής γεννώνται πολλά και εξών γεμίζει πικρίαν η ψυχή του έχοντος ταύτα. Ενώ του μετανοούντος η διάθεσης λέγει «Ήμαρτον συγχώρησον πάτερ» και διώκει τη λύπη. Μήπως λέγει «Δεν είμαι άνθρωπος ασθενής» λοιπόν τι έχω να κάνω. Όντως τέκνο μου ούτως έχει. Έχει θάρρος. Αδερφοί μου, αυτή είναι η αμαρτωλή κατάσταση που ζούμε. Ας το πω έτσι πως λένε όλοι οι άνθρωποι και εσύ αμαρτωλός είσαι. Ναι, ναι. Όταν μας λένε ότι είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε. Με ταμπέλα μεγάλη και πανό που φωνάζουμε, που δείχνει με προβολής ότι είμαι αμαρτωλός. Είμαι αμαρτωλός. Κάθε άνθρωπος από εμάς είναι αμαρτωλός. Ποιος είναι ο Άγιος. Αυτός που σηκώνεται από την αμαρτία. Άγιος, αυτό δεν το έχει ο κόσμος. Δεν έχει τη συγχωρητικότητα, δεν έχει τη σχέση με το Θεό να ζητήσει συγχώρηση από το Θεό, γι' αυτό μένει εκεί, γι' αυτό ο κόσμος, στο κόσμο αμήνεται και με αυτή την έννοια ακόμα θα έχετε πολύ λύπη. Γιατί ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα, έχει λύπη. Δεν είναι η λύπη που προκαλεί ο κόσμος μόνο στους αγωνιστές και στους πιστούς, αλλά είναι και η λύπη αν εσύ συνδεθείς με το κοσμικό φρόνημα. Γι' αυτό είναι φυσικό αν απέχεις από τη χάρη του Θεού, ακόμα και το πρόσωπό σου το δείχνει αυτό. Ακόμα και το πρόσωπό σου. Μες στα σύννεφα βρισκόμαστε οι περισσότεροι. Σύννεφα. Από λογισμούς, από ακηδεία, από θλίψη, έως θανάτου, από λύπη. Έχει βάλει ρίζες ο διάβολος μέσα μας και δεν μπορούμε να βγούμε από αυτή τη λύπη που είναι θανάσιμο αμάρτημα. Από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι αυτή η λύπη. Η λύπη αυτή είναι θανάσιμο αμάρτημα που καταστρέφει τα σωθικά του ανθρώπου, που φέρνει καρκίνο μέσα μας, στην ψυχή και στο σώμα. Μόνον η χάρη του Θεού όταν έλθει, τότε στέκει στα πόδια του ο άνθρωπος. Αλλιώς χωρίς χάρη πάντοτε περιτρέπεται και πάντοτε πίπτει. Ανδρίζω λοιπόν και μη φοβήσει ποσός. Είδες πως υπέμενε τον πειρασμό ο αδερφός σου που γράφεις σε επιστολή είναι αυτό. Το όμοιο κάμε και εσύ. Κτίσε γενναίο φρόνημα έναντι των επερχομένων συμπειρασμών.
Πάντως θα έρθουν οι πειρασμοί. Έχεις ανάγκη από αυτούς, από τους πειρασμούς. Διότι αλλιώς δεν καθαρίζεσαι. Εμείς τι λέμε αμέσως μόλις πάω στον πνευματικό. Εγώ στα πρώτα χρόνια αυτό έλεγα. Είχα ένα πρόβλημα, πάρ' το γέροντα. Παρακάλεσε τον Θεό να μου το πάρει. Γέροντα, έχω αυτόν τον πόνο, πάρ' τον γέροντα. Με είπε μετά μια φωτισμένη ψυχή ότι εμείς δεν παρακαλούμε, λέει, το γέροντα να μας το πάρει το πρόβλημα. Εμείς παρακαλούμε το γέροντα να μας δώσει δύναμη με την ευχή του να το αντέξουμε. Είναι διαφορετικό αυτό. Γιατί το πρόβλημα είναι δώρο από το Θεό και έτσι πορευόμαστε. Φάρμακα είναι οι πειρασμοί και βότανα είναι τα ιατρικά. Όπου θεραπεύουν τα πάθη τα φανερά, φάρμακα είναι οι πειρασμοί και βότανα ιατρικά. Όπου θεραπεύουν τα πάθη τα φανερά και τις αόρατες πληγές μας. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο με αυτούς τους λόγους εδώ. Θα σας διασκεδάσω λίγο με κάποιους λόγους αγιοριτών πατέρων από την έρημο του Αγίου Όρους, οι οποίοι μας μίλησαν γι' αυτό. Είπε κάποτε ένας γέρον, σήμερα κοιτάζουμε να αγιάζουμε, σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο. Στη παλιά εποχή Άγιοι γινόταν με πολύ μεγάλο κόπο. Είπε πάλι, όσο περισσότερο κοπιάζεις, τόσο περισσότερη χάρη και χαρά απολαμβάνεις. Είναι βαριά η καλογερική γέροντα, ρώτησαν κάποιον σοφό μοναχό. Δεν είναι βαριά. Έρχεται καιρός που όταν λησμονήσεις τον εαυτό σου, βλέπεις ότι είναι πιο ανάλαφρο φορτίο. Πρέπει να λησμονήσεις ό,τι πράγμα αντιπροσωπεύει ο εαυτό σου. Είπε ένας ερημίτης, αν όσα χρωστάς αυτή τη ζωή τα ξεπληρώσεις, τότε σώζεσαι. Πάντα χρειαστούμενοι είμαστε. Αν φας όμως και καμιά παραπάνω, παίρνεις και κανένα φράγκο παραπάνω. Αν φάει κάποιος ξύλο άδικα, τότε έχει καθαρό μισθό. Πολλές φορές δηλαδή, ανθρώπους με πολύ καλή ζωή, συμβαίνει να τους βρίσκουν τα χειρότερα. Εάν ο Θεός επιτρέπει, γιατί επιτρέπει. Ας φέρω ένα καλό παράδειγμα. Είναι μια πολύ καλή οικογένεια. Και ο άντρας πολύ καλός και η γυναίκα πολύ καλή και τα παιδάκια πολύ καλά. Όλο καλοσύνη υπάρχει σε αυτό το σπίτι. Όλοι εκκλησιάζονται, κοινωνούν κτλ. Για μια στιγμή περνάει ένας μεθυσμένος ή τρελός, χτυπάει τον οικογενειάρχη και τον σκοτώνει. Στα καρά καθούμενα. Μετά, όσοι άνθρωποι είναι απομακρυσμένοι από το Θεό, λένε, για δες τον, βλέπετε, πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι, γι' αυτό το έπαθε. Αυτό όμως είναι ανέδεια. Επιτρέπει ο Θεός να παθαίνουν και άνθρωποι χωρίς να φταίνε καθόλου, για να δίνει την ευκαιρία στους τελείους ανεδείς, να λένε ότι είπε ό,τι είπε και ο καλός ληστής. Τι βλέπουμε στους δυο ληστές? Ο ένας έβρισε τον Χριστό, αν είσαι Θεός κατέβα κάτω κτλ. Λέει ο άλλος, δεν φοβάσαι το Θεό? Εμείς δικαίως ταλαιπωρούμαστε. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα. Δεν φοβάσαι το Θεό? Δηλαδή, για να δώσει ο Θεός την ευκαιρία στους ανεδείς να συνέλθουν, επιτρέπει να πάθουν μερικοί χωρίς πραγματικά να φταίνε. Ενώ αυτοί που παθαίνουν μπορεί να είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Στον παράδεισο ο Θεός, πιστεύω, δεν θα τους πει καθίστε σε αυτή τη θέση. Εντάξει, είναι μια θέση του γέροντα εδώ που όμως κρύβει αυτό το διαμάντι της πίστης μας. Λέγει ότι αυτοί που παθαίνουν σε αυτή τη ζωή διάφορα που τους συμβαίνουν, πειρασμοί, και συνδέουν αυτά τα πράγματα με την αγάπη τους με το Θεό, μπορεί να είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Στον παράδεισο ο Θεός λέει, πιστεύω δεν θα τους πει καθίστε σε αυτή τη θέση. Τι θα τους πει? Αλλά διαλέξτε το καλύτερο τόπο, θα τους πει. Καταλάβατε, έτσι είναι. Με το να ζητάμε το δίκαιό μας, τα χάνουμε όλα. Χάνουμε και την ειρήνη μας, χάνουμε και το μισθό μας. Ρώτησε κάποιος ένα γέροντα, πόσα χρόνια έχει το Άγιον Όρος? Και το απάντησε, χρόνια πολλά έχω, προκοπή δεν έχω. Και τα τσακάλια στην έρημο ζουν, αλλά τσακάλια μένουν. Ας κοιτάξουμε κι εμείς, να μην είμαστε οι ίδιοι χριστιανοί, μόλι εδώ και 30 και 40 και 50 χρόνια να μην μπορούμε να απολαύσουμε τίποτε διαφορετικό στη ζωή μας. Επίσης ένας άλλος γέρον είπε ότι όσο πνευματικότερος είναι ο άνθρωπος,
τόσο λιγότερα δικαιώματα ζητάει από αυτή τη ζωή. Συμβούλευε ένας φωτισμένος μοναχός να έχεις αγάπη προς όλους, αλλά ιδιαίτερες σχέσεις με κανέναν. Και έλεγε και ο Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο κυριότερος σκοπός του διαβόλου είναι να χτυπήσει την πίστη και έτσι να ρεζιλέψει τον άνθρωπο ως προδότη και αρνητή. Μου είπε κάποτε προετών ο σεβαστός γέρον Γεράσιμος ο Υμνογράφος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι το μόνο το οποίο αδυνατεί να πράξει ο παντοδύναμος Θεός είναι το να ενωθεί με τον ακάθαρτο άνθρωπο. Σε αυτό αδυνατεί. Είπε γέρον, το θέμα της σωτηρίας μας δεν είναι θέμα ευκαιρίας ή σύμπτωσης, αλλά θέμα εργασίας και βίας. Βιαστέ αρπάζουσι την βασιλεία των ουρανών. Και γράφει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Θεός που γιατρεύει τις ασθένειες των ψυχών δεν γνωρίζει ένα μόνο τρόπο θεραπείας που να ταιριάζει σε όλες, αλλά δίνει στην κάθε ασθένεια το κατάλληλο φάρμακο και δίνοντας το κατάλληλο φάρμακο προξενεί τη θεραπεία. Θα τελειώσω τη σημερινή μου ομιλία. Είναι ατελείωτα είναι ατελείωτη η σοφία των Αγίων Πατέρων. Θα τελειώσω όμως τη σημερινή μου ομιλία διαβάζοντας την αγάπη σας από ένα βιβλίο στο παρελθόν διαβάζαμε πολλά αποσπάσματα από αυτό, από το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία» και από το κεφάλαιο ότι οι απολαύσεις του κόσμου είναι πικρές και πρέπει να τις μισά πας ένας και να ποθεί την ουράνιον βασιλεία. Σε μια εποχή που τόσο αγαπούμε τις απολαύσεις, ας ακούσουμε και ένα λόγο για το πώς ζούσαν οι χριστιανοί που με κόπους πολλούς αγίαζαν, ενώ εμείς σήμερα ακόπως θέλουμε να περάσουμε τη ζωή μας. Δεν είναι μεγάλο το κεφάλαιο αυτό, είναι μικρό. Με αυτό το κεφάλαιο θα κλείσουμε την ομιλία μας, ελπίζοντας ότι κάτι θα γεννηθεί μέσα μας, στο κάθε έναν από εμάς, ώστε να βιώσει τον Χριστό διαφορετικά από ό,τι μέχρι τώρα τον βίωνε. Δηλαδή να ζητήσει τη σχέση με τον Θεό. Εμείς οι χριστιανοί, είναι κρίμα που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να γνωρίσουμε την εσταυρωμένη αγάπη και να μην αντιληφθούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε στενή σχέση μαζί με αυτή την αγάπη, με τον Χριστό. Είναι λυπηρό. Απεινήνατο παρακληθήνε η ψυχή μου και εμνήσιν του Θεού και εφράθην, είπε ο Δαβίδ. Δηλαδή, εμνήσισεν η ψυχή μου πάσαν παράκλησιν και παραμυθία του κόσμου. Κάθε παρηγοριά που έρχεται τον κόσμο την εμνήσισε η ψυχή μου. Και μόνον εθυμούμε την παρηγοριά, την παράκληση, την παραμυθία του Θεού και εφραίνομαι. Τώρα, άνθρωπε, όπου είσαι εις την εξορίαν ταύτην του κόσμου, γιατί είμαστε ακόμα στην εξορία. Μόλις έφυγε ο Αδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο, άνοιξε ο κόσμος. Είμαστε στην εξορία. Θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτόν τον Παράδεισο. Η επιστροφή σε αυτόν τον Παράδεισο γίνεται δια του Ιησού Χριστού. Τώρα λοιπόν που είσαι στην εξορία ταύτην του κόσμου, χαίρου φιλόχριστε και επεθύμα να μην έχεις καμιά παρηγοριά. Διατί είναι πρόσκαιρος η παρηγοριά, η παράκληση και πρέπει να την καταφρονά η καρδία σου, δηλαδή να μην ξεκουράζεσαι με τίποτε κοσμικό. Δεν μπορείς να απολαύσεις ποτέ εις τον κόσμο τελείαν ανάπαυση, ούτε αληθινή αγαλίαση, ότι είναι γεμάτος θλίψη και πικρότητα. Στοχά σου, πόση ανοστία
πόσο άνοστος είναι ο κόσμος, πόσο ανοστία είναι κρυμμένη η συνολίγη του κόσμου γλυκύτητα όπου φαίνεται έξωθεν. Λέει η αμαρτία είναι γλυκιά. Υπάρχει τραγούδι, η αμαρτία είναι γλυκιά. Η οδύνη που έρχεται μετά όμως, πόσο πικρή είναι. Αυτό δεν γίνεται το χωρίσει ο άνθρωπος. Είτε είσαι του Χριστού, είτε είσαι του διαβόλου, η οδύνη θα έρθει. Απλά αν είσαι του Χριστού, την καταλαβαίνεις και ευλογείς τον Θεό για αυτήν, αν είσαι του διαβόλου, είναι ανυπόφορη. Στοχάσου πόση ανοστία είναι κρυμμένη εις την ολίγη του κόσμου γλυκύτητα όπου φαίνεται έξωθεν. Ενόησον των πόνων και πικρίαν της συνειδήσεως όπου ακολουθά της αμαρτίας και θρύβει την καρδία σου πάντοτε. Ο κόσμος είναι πικρός και τον αγαπούσιν αμίαν ήταν γλυκός. Τι ήθελαν κάμοι οι άνθρωποι? Είναι πικρός ο κόσμος και τον αγαπάν. Αν ήταν γλυκός, τι θα έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι? Είναι πικρός και τον αγαπάει ο άνθρωπος τον κόσμο, την κοσμική νοοτροπία. Ίνωσε και έσμιξε ο φιλόστοργος πατήρ ημών και φιλότεκνος την πικρίαν και θρύψην με τις χαρές και παρεμηθείες του κόσμου, δια να μισούμε τη ζωή ταύτην και να ποθούμε τη μέλουσαν. Όταν θέλει να απογαλακτήσει το βρέφος η μύτηρ αυτού, βάνει ολίγιν αλόιν ή άλλο πικρό εις το βυζί της και δοκιμάζουν το παιδί ότι πικρίαν μισά και αστοχά του γάλακτος τη γλυκύτητα και λαμβάνει στεροτέραν τροφήν που είναι οφειλωμοτέραν. Ούτω και ο Πανάγαθος Κύριος όταν ειδεί τους φιλοκόσμους πόσο ρέγονται τα σαρκικά απολαύσεις και δεν θέλουν να απαρνηθούσει τον κόσμο, του στέλνει καμπόσιν πικρίαν θλίψεως και ως την γευθούν και τη δοκιμάσουν, αρχίζουν να μισούσουν τον κόσμο, γνωρίζοντας τούτο τη ματαιότητα και ζητούσει την διατεταγμένη τροφήν ή της δύναται να του στηρίξει πληρέστερα. Και δεν προσέχουν εις την αίσθηση και σ' αρχική γεύση, ως περ τα βρέφη, αλλά ως θέλει οι άνδρες, αρχίζουν να διάγουν ενάρετα. Και τούτο είναι ευσπλαχνία πολύ και αγαθότης του Σωτήρος Χριστού, να ενώνει τις απολαύσεις του κόσμου με θλίψεις και συφορές. Είδατε ότι είναι ευσπλαχνία και αγαθότητα του Χριστού να ενώνει τις απολαύσεις του κόσμου με τις θλίψεις και τις συφορές, δια να τας απαρνούμεθα και να ποθούμε την όντως εφροσύνη και αγαλίαση. Όμως βλέπουμε ότι οι περισσότεροι αγαπούσε τη θλιβεράν απόλαυση και πικράν του κόσμου γλυκύτητα υπέρ την χαροποιάν του Χριστού θλίψην και πικρίαν την πανεφρόσινον και ακολουθούνται στα φεύγοντα μισούσιν αφρόνος τα αΐ και πάντοτε διαμένοντα. Αγαπούν αυτά τα οποία είναι πρόσχερα, τα πρόσχερα, τα σκύβαλα, τα οποία σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν υπάρχουν και αδιαφορούν και τα αιώνια οι άνθρωποι. Ούτε ομοιάζουσι των ηχθείων της θαλάσσης, όπου δεν ουούσι την πικρία των αλμυρών υδάτων, ότι σε αυτά γεννήθησαν. Σαν να είμαστε ψάρια που έχουμε γεννηθεί στην αλμύρα της θάλασσας, μέσα στην αμαρτία δηλαδή, και δεν καταλαβαίνουμε την αλμύρα, δεν καταλαβαίνουμε τον πόνο της αμαρτίας, της απομάκρυνσης από τον Θεό, γιατί γεννηθήκαμε έτσι. Ούτω και η φιλόσαρκη επήρασε την συνήθεια και έξιν της αμαρτίας, όθεν δεν αισθάνονται αυτοί στο βάρος και την πικρότητα. Όπου υπάρχει, λέγει ο γέροντάς μου, συνήθεια, υπάρχει διάβολος. Υπάρχει, μου λέει, και η καλή συνήθεια που υπάρχει Χριστός. Αλλά γενικότερα, όταν του πω γέροντα, από την συνήθεια έπεσα, έχω έξι, έχω. Πώς λες και το τσιγάρο, πώς το λες? Έχω εθισμό. Όπου έχεις εθισμό, μου λέει, είναι διάβολος. Ο εθισμός είναι διάβολος. Όπως και η ντροπή είναι διάβολος. Και η ντροπή είναι διάβολος. Εμείς το έχουμε για αρετή. Τι ωραίο παιδί αυτό. Κοκκινίζουν τα μάγολα, λέει, από την ντροπή. Η ντροπή είναι διάβολος. Η ντροπή είναι διάβολος. Λέει γέροντα, δεν μπορώ να εξομολογηθώ, λέει, της αμαρτίας μου. Ντρέπομαι. Διάβολος. Που έχει κάνει ρίζες και δεν θέλει να ταπεινωθεί. Είναι εγωισμός δηλαδή ουσιαστικά.
Ο κόσμος θρύβει με τις πικρίες του εκείνους όπου γυρεύουν να δοκιμάζουν τον Θεό, διότι εξεύρει πως με την γεύση του πνεύματος αχαμνεύει η σάρξη και νεκρώνεται. Δια τούτο ζήτησον χάριν παρα Θεού και βοήθειαν να σου ανοστήσουν όλα του κόσμου. Βοήθησε ο κόσμος πολεμά τους δικαίους, γιατί δεν θέλει να τους αφήσει να γευθούν Θεό, ο διάβολος δηλαδή. Αλλά εσύ που έχεις μυαλό, νου Χριστού, τι λέει, ζήτησον χάριν παρα Θεού και βοήθειαν. Τι χάρη και βοήθεια να ζητήσεις? Να σου ανοστήσουν όλα του κόσμου τα πράγματα, να γίνουν άνοστα τα πράγματα του κόσμου, να μην τα ζητάς, να μην έχεις καμιά απόλαυση από αυτά, και μόνον ο Χριστός να είναι στην ψυχή σου γλυκύτατος. Διατί ώστε σποθεί να δοκιμάσει το Πνεύμα του Θεού, κάμνει χρία να μισήσει πρώτον όλα τα επίγεια, και όταν αυτά του φανούσει πικρά και άνοστα, τότε η ψυχή αξιώνεται να λάβει πάσαν πνευματική παράκτηση. Οι απολαύσεις και παραμυθίες του κόσμου τούτου έχουν συναλυθεί πικρίαν και ψευδή γλυκύτητα, πόνων βέβαιων και αμφίβολων ειδονήν, κοπιαστικήν ανάπαυσιν και θλιβεράν αγαλίασιν, τιμήν άτιμων και δόξαν ευκαταφρόνητων, δυστυχή ευτυχίαν και ματέα ελπίδα. Και ματέα ελπίδα μακαριότητος. Δια τούτο, ο Πάσοφος Θεός ίνωσε με τας επιγείους απολαύσεις τόσες πικρότητες, διαναζητούμεν εκείνη την αληθή και αψευδεστά την μακαριότητα, ότι της αγαθότητος και σοφίας του Δεσπότου μας. Πρεπόντος, αδερφέ, οκονόμησε να είναι γεμάτη πικρίες και φόβους ετούτη η εξορία μας, δια να μην εχμαλωτίζεται και να νικάται η καρδία μας από την ταύτης γλυκύτητα. Οι σόλες του κόσμου τες τιμές είναι οι διαλογισμοί μάταιοι και η συφορέ πανόδυνοι. Πάσα χαρά ανθρωπίνη γέμι θλίψεως, και όσοι έχουν στην ευτυχίας κάθε μικρά λύπη τους δίνει βάσανον. Μεγάλο είναι το σφάλμα και η ζημία σου, άνθρωπε, να έχεις τόσες συφορές αυτή η ζωή, να έχει τόσες συφορές αυτή η ζωή και να την ποθείς ως γλυκία και νόστιμον. Ό,τι σανία σου, πως έχεις θεραπείαν και ανάπαυση εις αυτήν τόσους χρόνους και δεν γνωρίζεις τη θανάσιμό σου ζημία και κίνδυνον. Καθώς είναι ένας αρρωστημένος όταν μισά το καλόν φαγητόν και ωφέλιμον και προκρίνει τα βλαβερά και άχρηστα, διότι είναι χαλασμένος ο στόμαχός του και δεν του νοστιμίζουν τα ιατρικά βότανα για την οποία αιτίαν κινδυνεύει εις θάνατον. Είναι δηλαδή το να τρως τα κατάλληλα και να τα ευχαριστιέσαι, είναι ανοησία αυτά που σου οδηγούν στο θάνατο. Ούτως μπορούμε να έχουμε ολίγην ελπίδα και θάρρος ζωής εις εκείνον όπου δεν του αρέσουν τα θεία λόγια του Χριστού. Συγγνώμη λίγο. Ούτως μπορούμε να έχουμε ολίγη ελπίδα και θάρρος ζωής εις εκείνον όπου δεν του αρέσουν τα θεία λόγια του Χριστού ζωηρά και γλυκύτατα, αμή γυρεύει τα βλαβερά και πικρά φαγεία του κόσμου, όσπερ τους αχαρίστους Εβραίους, όπου τους έτρεφεν ο Κύριος με άρτων ουράνιων, και αυτοί εγόγγιζαν κατά του Μωυσέως, επιποθούνται στην αναξία τροφή των Αιγύπτιων, της Αιγύπτου. Ενόησον ούν την πικρίαν όπου είναι περιχυμένη στις κοσμικές απολαύσεις, και τούτο μόνο φτάνει να σε κάνει να μισήσεις πάσαν παραμυθίαν επίγειον, ότι ο σκόλιξ της συνειδήσεως όπου τρώγει την καρδία σου καθεκάστην, πικραίνει όλα σου τα σιδωνάς και τρέπει τις κοσμικές απολαύσεις εις θλίψεις πικρότατες. Μην επιθυμάς ούν το σάφτην επίγειον αγαλίασιν, αλλά μόνον πόθη την ουράνιον, όπου βασιλεύει ο Δεσπότης Χριστός και πάντης οι Άγιοι, και η εφροσύνη αυτών υπάρχει αιώνιος. Τι όφυλος λαμβάνομεν να κολακεύομεν αυτήν την βρωμεσμένη σάρκαν, να την τρέφομεν με τόση ανάπαυση εις την ολίγη μας ζωή ταύτην, έπειτα να μας βάλουν εις τιμωρία αιώνιων? Τι διάφορον παίρνομεν να μας τιμούσουν εδώ οι άνθρωποι και εκεί να κατεσχυνθούμεν από τους δαίμονες και να καταφρονηθούμεν ενώπιον Θεού και αγγέλων? Έπαινος αληθινά και τιμή μεγάλη ασύνη να πάθομεν και να καταφρονηθούμεν εδώ δια των Χριστών, και τότε παρά αυτού δοξαζόμεστεν
και καθώς μας είπε «Μακάρι όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, μακάριος ως της υπομένη θλίψης δι' αυτών και στεναχωρίας ότι η πληρωμή του είναι εις των ουρανών αναρρύθμιτος. Μη περιδιαβάζεις ο άνθρωπε εις του κόσμου τη ματαιότητα, αλλά επίστρεψον προς Κύριον, ώστις είναι η όντως πηγή της παρακλήσεως, αγαθή βρύσης των απολαύσεων. Αμή, όλα τα πράγματα όπου γυρεύεις να έχεις στους ανθρώπους, χάνεις τα, ότι εις αυτά δεν είναι καμία παράκληση. Η δε και έβρις παραμικράν απόλαυση στη ζωή τα αυτήν, δεν είναι στερεά έως το ύστερον, αλλά πάσα τη ειδονή τελειώνει με θλίψη και βάσανον. Μόνο η παράκληση της δεξιάς του Θεού διαμένει αΐ και πάντοτε, ότι δεν είναι βολετόν να μεταστραφεί εις πικρίαν, ούτε η πνευματική παρηγορία να γυρίσει εις πόνον και τιμωρίαν. Αυτή η επίγειος απόλαυσης είναι βραχία και άστατο, είναι βραχαία και άστατος, αμή η ουράνια είναι ασφαλεστάτη και αιώνιος. Άνοιξον τους οφθαλμούς σου φιλόκοσμε, στοχάσου το όφελος και τη ζημίαν όπου έχεις, ποθών του κόσμου τη ματαιότητα και θρύνησον την ταλαιπωρή σου ψυχή. Καταφρόνησον ταύτης τη ζωή στην απόλαυση, βλέποντας εις πόσους κινδύνους ευρίσκονται όσοι εις αυτήν πολιτεύονται ή τις είναι γεμάτοι πικρίες και θλίψες διάφορες. Ναι αγαπητέ, μίσησον αυτές ώρες τις ματαιότητες για να απολαύσεις την ουράνιον βασιλείαν, την αιώνιον ανάπαυσιν και άφραστον αγαλίασιν. Εις γέννητο πάντα σημάς επιτυχήν, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Σας ευχαριστώ αδερφοί μου για την παρουσία. Ορίστε. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει ή σας έπεσαν βαριά όλα αυτά? Έλα Παναγιώτη. Εγώ ήθελα να πω ότι και ο Ναυπάκτου έχει γράψει ένα βιβλίο, η Δονή και ο Δίνη, που ο άνθρωπος μετά την απώλεια του Παραδείσου αναζητούσε την Ιδονή για να αντισταθμίσει την Οδύνη της απώλειας του Παραδείσου, οπότε το αποτέλεσμα ήταν να πέσει σε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή η Ιδονή τον οδηγούσε στην Οδύνη και πάλι για να αντισταθμίσει την Οδύνη ξανά αναζητούσε την Ιδονή και ήταν αυτό το οποίο στο τέλος, δηλαδή για να μας βγάλει ο Χριστός από αυτό το φαύλο κύκλο με το σταυρό του, δηλαδή που οδήγησε στην Ανάσταση, δηλαδή με λίγα λόγια αυτό. Ναι, και μας προτείνει ναι. Το σταυρό το δικό μας να το σηκώσουμε για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, ο οποίος ναι. Απομονώνει την Ιδονή από την Οδύνη ουσιαστικά. Ναι. Τον οποίο όμως το σταυρό το δικό μας υφιστάμεθα επειδή δηλαδή δεν έχουμε δηλαδή την προαίρεσή μας προσανατολισμένη προς το Θεό. Ο πατήρ Ιωσήφ μετά που απολύθηκε από φαντάρος, δηλαδή διάβασε ένα βιβλιαράκι και μετά επέλεξε να ακολουθήσει αυτό το... Και ό,τι δηλαδή πάθαινε, το πάθαινε επειδή ακολουθούσε τον Χριστό. Ναι. Εμείς δηλαδή και ό,τι παθαίνουμε... Συνέδεσε το σταυρό του με τον Χριστό. Ναι. Συνέδεσε το σταυρό του με τον Χριστό. Ναι. Είχε σταυρικό φρόνημα. Και όταν κάποια στιγμή δίλιασε, εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός. Ναι. Μπροστά του και το είπε, ναι. Εγώ εσταυρώθηκα, εσύ τι έκανες για μένα, ναι. Με την αγάπη, ναι. Την σταυρική. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλους. Μας χαιρετούν οι αδελφοί μας από το διαδίκτυο. Μαριάνθη Ζάβαλη, Γεωργία Παπαδοπούλου από τη Δράμα, ο Βασίλης Παπάς, ο Κώστας Κοσιώνης, ο Κόρβης, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από Περαιά, από Πειραιά, ο Αλέξανδρος Θεοντή, καλή Σαρακοστή μας έχονται, αρχίζει την Παρασκευή η Σαρακοστή των Χριστουγέννων, Γεωργία Νίκος, Μιχαήλ Αρώνε, Έλληνα Κωστακάκη,
Καλησπέρα σε όλους, παπάς, σε όλους. Ο παπάς αυτός έχει χάρη Θεού, λέει, σε κάθε ομιλία του, δεν το βαριέσαι ό,τι και να λέει. Έχει και πολύ ωραίο τρόπο που τα λέει, να το φυλάει η Παναγία. Μακάρι να με φυλάει η Παναγία, χαρά μου, να βλέπω τα λάθη μου. Ο Έριν Σαν λέει, ακριβώς αυτό έλεγε και ο Σοκράτης το έργο Φέδων του Πλάτωνα, δεν ξέρω πού αναφέρεται. Θεοδώρα Ελλάς, Πάτερ, για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε. Τάκη Στούμπη, ευλογείτε Πάτερ μου, αν δεν κάνω λάθος διορθώστε με, είχατε πει ότι ο Πατριάρχης από κοινού ετοιμάζουν για το 2020 περιοδία στην Ελλάδα με τίτλο «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου». Ευχαριστώ πολύ. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε, αγόρι μου, στη Μητρόπολη Καβάλας, που προτείνουν εκεί και να κάνουν να πάει ο Πάπας και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Καβάλας και να ακολουθήσουν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου τώρα το 2020. Αυτό που σίγουρα θυμάμαι που είχα πει, ετοιμάζουν το 2025, που είναι 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, να την εορτάσει με τον Πάπα στο Άγιον Όρος ο Βαρθολομαίος. Αυτό είχα πει. Ο Νίκος Αναγνώστης. Έμαθα ότι ο Πατριάρχης της Ρωσίας πάει αύριο στον Μπακού και θα κάνει εκεί ένα συνέδριο με εκπροσώπους από όλες τις θρησκείες. Αυτά είναι τα χάλια και του Κύριλλου. Αν πραγματικά συμβαίνει αυτό, είναι αυτά τα παθρησκειακά που ανοίγματα που κάνει και εμείς με την κατάνοιξη του τα ψέλνουμε όσο μπορούμε και αυτονού. Στο θέμα της Ουκρανίας έχει δίκιο, σε όλα τα άλλα όμως που κάνει τα οικουμενιστικά έχει άδικο. Η Γεωργία Παπαδοπούλου λέγει τι σημαίνει τελικά γέροντα το κοινό συλλήτρουργο του Λεμεσού Αθανασίου με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και τη μνημόνευση του Μονίτη Επιφανίου. Αλώθηκε και ο Άγιος της Κύπρου. Φυσικά. Φυσικά αλώθηκε. Ήταν σε μια λειτουργία που μνημονεύτηκε ο Επιφάνιος και δεν έβγαλε το ομοφόριο του να φύγει. Που έπρεπε να φύγει. Έκατσε εκεί. Ήξερε φυσικά. Καλά αυτά που συμβαίνουν. Τι να πούμε τώρα. Γιατί μου ανοίγετε τέτοια τώρα στην ομιλία τη σημερινή. Εγώ τώρα ευκαιρία ψάχνω να... Δηλαδή τώρα στην κλίτσα μου ξύνεστε. Τι κάνετε δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Είπαμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πούμε για τους αμαρτωλούς και εδώ, για εμάς τους αμαρτωλούς και εδώ πάτε με, κάνετε πάλι... Ο Κώστας ο Κοσιώνης λέγει, θα ήθελα να ρωτήσω, όταν γίνεται αποβολή ή παράπλευρη κοίηση, όταν γίνεται αποβολή ή παράπλευρη κοίηση και χάνετε το παιδί στον τρίτο μήνα, τότε αποκόπτεται πρώτα η ψυχή. Έχουμε θάνατο ανθρώπου. Έτσι, έχουμε θάνατο ανθρώπου. Οπότε στο θάνατο ανθρώπου έχουμε χωρισμό ψυχής και σώματος. Ό,τι συμβαίνει στον ενήλικα, συμβαίνει και στο παιδί το έμβριο. Χωρισμό ψυχής και σώματος, αυτό. Τι αποκόπτεται πρώτα η ψυχή. Πριν το κάνουν απόκριση μετά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι είναι ερώτηση καλά, αλλά γενικά σου απαντώ ότι σε έναν θάνατο, είτε εμβρίου είτε ενήλικος ανθρώπου, έχουμε χωρισμό ψυχής και σώματος. Ο Νίκος Μάκρης έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, ερώτηση. Καλησπέρα Πάτερ, αν επαναλαμβάνουμε συνέχεια και συνέχεια τις ίδιες αμαρτίες, τι γίνεται, είμαστε υπόδουλοι των παθών? Όχι αγόρι μου, αν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες αμαρτίες και κάθε φορά που επαναλάβουμε την ίδια αμαρτία ζητούμε και συγχώρηση από το Θεό, δεν καταλογίζεται η αμαρτία. Αυτό που μετράει στο τέλος είναι το ήμαρτον. Οπότε τότε δεν γινόμαστε υπόδουλοι των παθών. Υπόδουλοι των παθών, όταν πέφτουμε και δεν σηκωνόμαστε ποτέ, τότε είμαστε μέσα στη λάσπη, την κινούμενη άμμο και βουλιάζουμε. Βουλιάζουμε και πνιγόμαστε. Ο Κωνσταντίνος ILTGC λέει, έχει το δικαίωμα πνευματικός να μην διαβάζει τη συγχωρητική ευχή στον αμαρτωλό, όποια και να είναι η αμαρτία? Αδερφέ μου, δεν θυμάμαι ποτέ, μα ποτέ, να είπα σε πνευματικό παιδί, σε κάποιον που ήρθε να εξομολογηθεί, όπως και να με την είπε την αμαρτία, όπως και να... Δεν θυμάμαι ποτέ να το παιδέσω, διαβάζω. Τώρα, αν το έκανα μια φορά στην απειρία μου, ίσως. Δεν το είπα. Κανονικά,
ο πνευματικός από τη στιγμή που εσύ θα πας και θα ζητήσεις εξομολόγηση να πεις την αμαρτία σου, πρέπει να σου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. Ο Θεός ξέρει κατά πόσο αυτή είναι η αμαρτία, κατά πόσο είχες μετάνοια, κατά πόσο. Μου είπε κάποιος, λέει, πάτερ, λέει, θα σου πω, λέει, ότι καπνίζω, δεν έχω σκοπό να το κόψω, λέει, το λέω έτσι, λέει. Δεν πειράζει, και αυτό καλό είναι. Και αυτό καλό είναι. Αχ, αγόρι μου, The Combo μου λέει, καλησπέρα σε όλους. Την ευχή σου και προσευχή σου, πατήρ Νικόλαε, ερώτηση. Είναι η αίρεση αμαρτία, το σχίσμα, και αν ναι, είναι και θανάσιμα αμαρτήματα. Το πέφτω, σηκώνομαι, ισχύει σε αυτή την περίπτωση? Όχι. Όχι. Το πέφτω, σηκώνομαι, δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση με την έννοια της αμαρτίας. Αυτό που είπαμε για το πέφτω και σηκώνομαι ισχύει για τους βαπτισμένους χριστιανούς που πέφτουν σε αμαρτήματα και εξομολογούνται και ξανασηκώνονται. Για τον αιρετικό δεν είναι το πέφτω, σηκώνομαι, γίνομαι αιρετικός, ξαναορθόδοξος, γίνομαι αιρετικός, ξαναορθόδοξος. Από τη στιγμή που θα γίνεις αιρετικός, χάνεις τη χάρη του Θεού, χάνεις το βάπτισμα, και για να επανέλθεις πρέπει να κάνεις δήλωση μετάνοιας και αποστροφής ότι αποτάσσεσαι το σατανά της αιρέσεως και να επανέλθεις πάλι στην ορθόδοξη πίστη. Τώρα αυτό χρειάζεται και μια περίοδο δοκιμασίας και κατήχησης. Για να μην είσαι ένας επιπόλαιος που όταν θα ξαναρθείς μετά πάλι θα ξαναπέσεις. Αυτό εντάξει. Με αυτή την έννοια και πάλι αν ξαναεπιστρέψεις θα σε συγχωρέσει. Αν εν μετανία επιστρέψεις θα σε συγχωρέσει. Αλλά για να πω την αλήθεια και να πω την πάσα δίκαια κουβέντα, πολύ πιο εύκολο είναι ο αμαρτωλός να επιστρέψει και πάρα πολύ δύσκολο ο δαιμονισμένος αιρετικός και σχισματικός να ζητήσει μετάνοια, επειδή ζει στην πλάνη. Οπότε ο πλανεμένος άνθρωπος δεν βρίσκει τρόπους να επανέλθει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτός που πάει να τον βοηθήσει περισσότερο κινδυνεύει, αν δεν έχει βάσεις ορθόδοξες, να πέσει στην αίρεση παρά να γλιτώσει τον αιρετικό και να τον βοηθήσει. Ο Νικόλαος Καλές μας συμβουλεύει εδώ με μια ερώτηση. Πάτερ, υπάρχει καλή ντροπή? Ναι, υπάρχει καλή ντροπή, αδερφέ μου, να ντρέπεσαι το Θεό και να μην πέφτεις στα μαρτήματα. Να τον ντρέπεσαι λίγο το Θεό. Λέει, πώς λέει, ούτε το κόσμο φοβάσαι, ούτε το Θεό ντρέπεσαι, ή αλλιώς πώς το λέει, ούτε τον κόσμο ντρέπεσαι, ούτε το Θεό φοβάσαι. Πάντως υπάρχει αυτή η καλή ντροπή. Όπως υπάρχει η καλή υποκρισία, όπως υπάρχει όλα αυτά. Όλα αυτά. Υπάρχει και η καλή υποκρισία. Εμείς οι παντρεμένοι πρέπει να την ξέρουμε αυτή την υποκρισία. Εμείς οι πνευματικοί, πρέπει να την ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτή την υποκρισία. Έτσι, πνευματική. Είναι αγία υποκρισία αυτή που τη χρησιμοποιούμε. Έχουμε εδώ κάποιον άλλον που να θέλει να πει όχι. Την Κυριακή το θέμα μας είναι, γιατί μιλάμε συνεχώς για τα δικαιώματά μας, να δούμε λίγο τα δικαιώματα του Θεού ποια είναι. Δίδαξόμε τις δικαιώμασή σου. Ποια είναι τα δικαιώματα του Θεού? Γι' αυτό θα μιλήσουμε την Κυριακή στην πρωινή ομιλία στις 10.30 το πρωί. Δίδαξόμε τις δικαιώμασή σου. Εμπνεύστηκα για αυτήν την ομιλία μια μέρα που διάβαζα τον όρθρο, τον εξάψαμο, τις ευχές τις μυστικές στην τρίτη ευχή. Εκεί εμπνεύστηκα από την φράση που λέγει «Δίδαξόμε ο Θεός τα σεντολά σου και τα δικαιώματά σου». Εκεί έμεινε το μυαλό μου και λέω «Γι' αυτό θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα». Οι πατέρες είναι ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Να δούμε και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα δικαιώματα του Θεού. Γιατί συνήθως θέλουμε ο Θεός να είναι υποχρεωμένος απέναντι στα δικά μας τα δικαιώματα, στα δίκαιά μας. Έλα, Θεοδόση, μπροστά. Είχα μια προσωπική εμπειρία με το συμπέθερο, το δικό μου, το συγχωρεμένο. Πιστεύω και ελπίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού συνέβαλα να σωθεί. Ήταν αρνητής και πολέμιος, συνταξιούχος αστυνομικός, και χρόνια ερχόμασταν σε ρήξη. Είχε περιπέτειες με τον καρκίνο 7 χρόνια και ταλαιπωρήθηκε πολύ. Ερχόμασταν σε αντίθεση πολλές φορές, σε αντιπαράθεση, εντός εισαγωγικών δηλαδή,
Και τελευταία τον πήρα τηλέφωνο στα Γιάννη, ήταν μεταστάσεις, είχε πολλά βάσανα. Και του λέω, συμπέθερε, θέλω να σου μιλήσω σοβαρά, επειδή σε αγαπάω. Σου δίνει 7 χρόνια ο Θεός παράταση, να μπορέσει να μετανοήσεις. Και σε συμβουλεύω να μετανοήσεις, επειδή σε αγαπάω, και να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις. Τι λέει, μου άρχισε να με λέει εκεί, τις μπαρούφες που λένε οι παπάδες, θα λες και εσύ, τα ίδια και τα ίδια. Λόγω, επειδή σε αγαπάω, στο λέω. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Τέλος πάντων, μου κλείνει το τηλέφωνο, άντε καληνύχτα, μου λέει, και ήταν επισμωμένος. Την άλλη μέρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, συμπέθερες, χίλια συγγνώμη, σου μίλησα άσχημα, συγχώρεσέ με, παραφέρθηκα. Λέω, μη ζητάς από μένα συγγνώμη, από τον Χριστό θα ζητήσει συγγνώμη. Εγώ είμαι χειρότερος από σένα. Τέλος πάντων, έκλεισε το θέμα εκεί. Έζησε κανένα τρίμηνο με τα νοσοκομεία, με τα δέντια, και ήρθε η τελευταία του ώρα. Πήγαμε στην κηδεία στα Γιάννενα. Ο πεθερός του είναι παπάς, ο Παπασωτήρης. Τον είπα παράμερα έτσι το Παπασωτήρη, λέω, τι έγινε με το Χρήστο. Λέει, τακτοποιήθηκε. Τακτοποιήθηκε. Εξομολογήθηκε, λέει, μπράβο. Κοινώνησε 3 φορές. Μπράβο. Το τζίγκλισε και εσύ, μου λέει. Είδες, δώσει, είδες ότι ο λόγος δεν. Και έχω την ελπίδα ότι σώθηκε. Έτσι. Τελευταία στιγμή. Ευχαριστούμε για αυτήν την μαρτυρία, Θεοδόση, γιατί είναι πολύ ενθαρρυντικό για όλους μας. Να προσπαθούμε στους ανθρώπους, στους αφώτιστους, να τους ενημερώνουμε. Ναι, ήταν αρνητής και πολέμιος. Δεν ήθελε τίποτα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Θεοδόση. Οπότε, να σηκωθούμε τώρα, να κάνουμε την προσευχή μας και ραντεβού, όπως είπαμε, την Κυριακή το πρωί στην ομιλία. Συλληβρία στον γόνον και γίνει στον εφόρο, τον εσχά της χρόνης παρένα, αρετή φιλονήσιον, νεκτάριον τιμήσομεν πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει γαριάσεις πάντοτα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξατος ετοξάσαντι Χριστό, δόξατος ετοξάσαντι, δόξατο ενεργούντι δία σου πασινιάματα. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βραγμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αγριωμένη χεροχέρο ελευθεριά, και σαν πρώτα αγριωμένη χεροχέρο ελευθεριά, και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελεύθερη. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω! Ζήτω η Βόρειος Ήπειρος! Ζήτω! Ζήτω η Κύπρος! Ζήτω! Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, να έχετε την ευχή μου, να είστε γεροί. Ως ερήμου πολίτης και της νύψεως προμάχος, μυς της θεωρίας εγένου,
Υιός ήρθ και της πράξεως, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντων σοι. Δόξα το φως ελάμψαντι εν σοι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε Θεώσαντι, Χριστό και Αγιάσαντι.